κρίση στον ανεφοδιασμό των καυσίμων αντιμετωπίζει από την Τρίτη, όπου ξεκίνησε και η απεργία των τελωνιακών και η αγορά του ασπρόπυργου. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή και προς το παρόν, αν συνεχιστεί η επαναλαμβανόμενη απεργία των τελωνιακών, είναι κάποιος να μπορεί να προμηθευτεί βενζίνη μόνο από τα βενζινάδικα της Εθνικής. Από πότε αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεφοδιασμού η περιοχή και από πότε εσείς? Κοιτάξτε, προσωπικά εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ουσιαστικά από χθες, αλλά πρακτικώς, επειδή υπήρχε το Σαββατοκύριακο, υπήρχε καθαρά Δευτέρα, υπήρχε έντονο πρόβλημα στην αγορά. Αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε καθαρά Δευτέρα, όπως τα δηληστήρια δούλεψαν προκειμένου να υπάρξει ανεφοδιασμός. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ότι έχουμε ξεμείνει από καύσιμα. Γνωρίζετε αν αυτό ισχύει για όλη την περιοχή ή για μεγάλο μέρος της περιοχής, τέλος πάντων? Ισχύει για όλη την περιοχή. Ισχύει για όλη την περιοχή. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια περιοχή που να υπάρχει ανεφοδιασμός, αφού τα δηληστήρια είναι στάνταρ. Είναι του Ασπροπύργου και τη Κορίνθου. Και ασφαλώς και η Πετρόλα. Το ίδιο πρόβλημα ισχύει λοιπόν για όλους μας. Δεν είναι μόνο για μας, για την περιοχή μας, είναι για όλη την ευρύτερη περιοχή. Πιστεύετε φυσικά ότι μετά τη λύση της απεργίας των τελωνιακών ότι θα ξεκινήσει κατευθείαν ο ανεφοδιασμός? Ναι, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε στον κόσμο για να ξέρει τι τον περιμένει είναι ότι εφόσον λοιπόν οι παραγγελίες, οι οποίες τουλάχιστον πατέλο της θέρμανσης να πω, είναι προσθετικές, έτσι, ασφαλώς και ο ανεφοδιασμός θα αργήσει να γίνει. Γιατί φανταστείτε λοιπόν να έχει ξεμείνει όλη η Ελλάδα τι διαδικασία πρέπει να υπάρχει προκειμένου να εφοδιαστεί και να λειτουργήσει και να υπάρξει και εξομάλυνση της αγοράς. Ναι, σίγουρα θα χρειάζεται μια πίστοση χρόνου 1-2 ημερών. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο για να γνωρίζει είναι ότι υπάρχει μια φήμη ότι οι πρατηριούχοι στόκαραν μία μέρα πριν την ανακοίνωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προκειμένου να εσχροκερδίσουν. Είναι ψέματα. Μπορώ να σας πω, γιατί έχω προσωπικό παράδειγμα, ότι οι εταιρείες επικαλέστηκαν φόρτο εργασίας και κατά συνέπεια δεν μπόρεσαν να μας εφοδιάσουν μία μέρα πριν, που προφανώς ήξεραν ότι θα υπήρχε αύξηση του φόρου κατανάλωσης. Και έρχεται τώρα το ελληνικό δημόσιο, ενώ σε εμάς με την παραλαβή των καυσίμων 10 του μηνός προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα καύσιμα όταν παραλάβαμε καύσιμα και όχι πριν, γιατί η αγορά θα μας άφηνε στην άκρη. Έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και μας λέει με αναδρομική ισχύ μια μέρα πριν, επειδή ψηφίστηκε στην τροπολογία στη Βουλή, θα πρέπει να πληρώσετε το φόρο που αναλογούσε μία μέρα πριν. Νομίζω αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και για το κλάδο το δικό μας, όπου τα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα είναι πάρα πολύ μικρά. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο εξοικονομεί το 85% μπορώ να σας πω της αξίας των καυσίμων, αφήνοντας ένα περιθώριο κέρδους 13% στις εταιρείες και τα υπόλοιπα τα παίρνει ο πρατηριούχος. Δηλαδή, μιλάμε για εισπράκτορες του δημοσίου χρήματος, τους οποίους τους ζητάνε τώρα να καταβάλουν και αναδρομικά κάποιο φόρο, ο οποίος ουσιαστικά είναι και παράνομος. Έτσι. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Όπως και πολύ μεγάλη σημασία έχει, είναι ότι οι εταιρείες πετρελοειδών, ενώ ζητήσαμε να παραλάβουμε καύσιμα για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε καύσιμα, μας επικαλέστηκαν το φόρτο, όπως σας είπα και πριν. Και τι έκαναν οι κύριοι αυτοί λοιπόν? Στόκαραν τις δεξαμενές τους με τεράστια αποθέματα και εξοικονόμησαν τα 36 δισεκατομμύρια που νομίζω ότι υπήρχε και καταγγελία στη Βουλή για αυτό το θέμα. 36 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν έβαλαν στη τσέπη. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Να σας δώσω ένα δεδομένο, ένας πρατηριούχος το πολύ μπορεί να έχει μέχρι 50.000 λίτρα, έτσι. Από εκεί και πέρα οι εταιρείες έχουν εκατομμύρια λίτρα και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει στη κλίμακα την Πανελλήνια, έτσι.